Αγαπητοί Χριστόδελφοι, αδελφοί, χαιρέτητε παντούτε εν Όταν έρθει η ώρα της γέννησης του μικρού παιδιού, η Εκκλησία έχει φροντίσει να υπάρχουν πριν το μυστήριο της βαπτίσεως τρεις ευχές, οι λεγόμενες προβαπτισματικές ευχές. Η πρώτη ευχή δίνεται στην μητέρα, όπου ο ιερέας καλείται να επισκεφθεί τον τόπο όπου γεννήθηκε το παιδί, στις μέσμες πλέον στο νοσοκομείο και διαβάζεται η ευχή της πρώτης ημέρας. Την 8η ημέρα όπου διαβάζεται η επόμενη ευχή είναι και η λεγόμενη ευχή της ονοματοδοσίας, που πλέον το παιδί παίρνει το όνομά του, το οποίο θα το ακολουθεί σε όλο το υπόλοιπο διάβα της ζωής του. Την 40η ημέρα όπου είναι και ο λεγόμενος σαραντισμός, είναι αυτή η ευχή η οποία όλοι γνωρίζουμε ότι δίνεται, οι άλλε δύο ευχές δεν είναι γνωστές. Το παιδί έρχεται στην εκκλησία με τη συνοδεία της μητέρας και του πατέρα, αλλά κανονικά πρέπει να υπάρχει και ο ανάδοχος, ο νονός ή η νονά του παιδιού. Πλέον δεν είναι υφίσατε αυτό στις μέρες μας, δεν γνωρίζουν όλοι το ποιο θα είναι ο νονός και η του παιδιού, έρχονται μόνο οι γονείς με κάποιους συγγενείς μαζί. Την πρώτη ημέρα είναι ευχές όπου γίνεται επίκληση ώστε να υπάρξει η σκεπαστική πρόνοια του Κυρίου μας τη μητέρα αλλά και να υπάρξει και η προστασία στην μητέρα όπου είναι πλέον αδύναμη από την γένα την οποία έκανε το, την προηγούμενη μέρα και ο Κύριος να τη φυλάει από κάθε τι σε όλο το διάβα της ζωής της. Οι ευχέ που με τι πόρτε τη ημέρα αναφέρονται κυρίω στην μητέρα. Την 8η ημέρα, όπου είναι και η ευχή της ονοματοδοσία, το παιδί που με παίρνει κανονικά το όνομά του, το οποίο θα έχει σε όλο το υπόλοιπο διάβα τη ζωή του, και ευλογείται το παιδί σε τρία σημεία: στο στόμα, στο κεφάλι, αλλά και στην καρδιά. Την 40η ημέρα, το παιδί έρχεται στο ναό, διαβάζουμε τις ευχές της 40 ημέρα, ημέρας, ευχές που απευθύνονται εξίσου και στην μητέρα αλλά και στο παιδί. Την 8η ημέρα οι ευχές απευθύνονται μόνο, μία ευχή υπάρχει, μόνο στο παιδί όπου είναι και η ευχή της ονοματοδοσίας. Η μητέρα μπορεί μετά την ευχή της 40ης ημέρας να κοινωνήσει κανονικά όπου μπορεί να έρχεται στο ναό είτε μόνη τη είτε μαζί με το βρέφος. Την 40 η ημέρα ετούμαστε στον Κύριο να ευλογήσει, να συνετήσει, να αγιάσει και να μεγαλώσει το παιδί όπου ήρθε στον κόσμο με τις ευλογίες του Κυρίου. Αυτές είναι οι τρεις προβαπτισματικές ευχές οι οποίες πρέπει όλοι μας να ακολουθούμε και να τηρούμε σύμφωνα με τις προθεγές της Εκκλησίας μας. Να είστε καλά και να χαίρεστε πάντοτε τον κύριο